Η απόφαση είναι δικαίη. Η αποδεικτική διαδικασία ήταν σαφέστατη, ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης επέβαλε αργά χθες το βράδυ κατά πλειοψηφία το Μικτόρκο το δικαστήριο Χανίων στον 30χρονο γιο του Λευτέρη Καλομήρη, ο οποίος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία του Γιώργου Ξυλούρη σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, το κλίμα στο δικαστικό μέγαρο ήταν βαρύ, με τη μητέρα του Γιώργου Ξυλούρη να ξεσπά. Μια μάνα πονεμένη, λαϊκέ μου, μια πληγωμένη μάνα, κάτυπέ μου. Βάσει της απόφασης του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος και για τα δικήματα της παράνομης οπλοφορίας, οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, επιβάλλοντάς του πέρα από τα ισόβια επιπλέον 7 χρόνια ποινή φυλάκισης, την ώρα που ο εισαγγελέας είχε προτείνει 15 χρόνια ποινή φυλάκισης και 4 για το αδίκημα της παράβασης του νόμου περί όπλων. Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής απευθύνουν δημόσια έκκληση για κοινωνική ειρήνη στα Ανόγια. Αυτό που θα ήθελα να παρακαλέσω είναι να παραμείνει η ηρεμία που υπάρχει στα Ανόγια όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα και αν υπάρχουν κάποιες διαφορές να παραμεριστούν για το καλό της τοπικής κοινωνίας και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχουν οι δικαστικές αίθουσες που θα τα επιλύσουν. Αποκαταστάθηκε η μνήμη του νεκρού Γεωργίου Ξυλούρη, αποκαταστάθηκε και η τιμή της οικογένειας. Αυτό που μένει να κλείσει είναι οι πληγές που έχουν ανοιχτεί στα Ανόγια από αυτή τη συμπεριφορά. Είναι καιρός για να εστιάσουμε σε αυτό το πράγμα και να εστιάσουμε στο πώς θα ηρεμήσει το χωριό. Από την πρώτη στιγμή οι συνήγοροι του κατηγορούμενου είχαν ζητήσει από την έδρα να του αναγνωριστούν τα ελαφρυντικά του πρώτερου εντυμουβίου, του συναισθήματος οργής και θλίψης για τη δολοφονία του πατέρα του και αυτό της ανάρμοστης συμπεριφοράς του παθόντος, χωρίς ωστόσο κανένα από αυτά να γίνει αποδεκτό από την έδρα. Αποτελεί μια ηθική δικαίωση της οικογένειας Ξυλούρη. Και αυτή τη στιγμή χρειάζεται κοινωνική ειρήνευση, ηρεμία, ψυχραιμία. Η πολιτεία απάντησε σε τέτοιου είδους εγκληματικές συμπεριφορές με την ανώτατη των ποινών. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του είχε προτείνει την ενοχή του κατηγορούμενου χωρίς να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του βρεσμού ψυχικής ορμής, εξηγώντας πως ο γιος του Λευτέρη Καλομήρη είχε πάρει το όπλο μαζί του πριν από τη συμπλοκή του πατέρα του με τον Γιώργο Ξυλούρη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Ξυλούρης πυροβόλησε τον Λευτέρη Καλομήρη κατά τη διάρκεια της πάλης, ενώ ο κατηγορούμενος πυροβόλησε τον Ξυλούρη 7 φορές, 2 εκ των οποίων ήταν εξ επαφής. Η οικογένεια Ξυλούρη συμπάσχει, πονεί και συλληπείται και για το θάνατο του Λευτέρη του Καλομήρη, γιατί δεν υιοθετεί πρακτικές πύλωσης μνήμης νεκρών όπως κάνει η άλλη πλευρά. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του με ιδιαίτερη ψυχραιμία είχε αναφερθεί μεταξύ άλλων και στη σκηνή της εκτέλεσης του συγχωριανού του, όταν όπως είπε αντίκρισε τον πατέρα του νεκρό έξω από το σπίτι του στο Περαχώρι. Τον Ξυλούρη ανέφερε αυτολεξή, αν τον πυροβόλησα 1 ή 7 φορές δεν θυμάμαι. Εγώ τον σκότωσα, αλλά δεν θυμάμαι πόσες φορές τον πυροβόλησα και πού. Όλοι αναμέναμε ότι θα ζητούσε μία συγγνώμη με την προτροπή των συνηγόρων του. Τελικά δεν έπραξε αυτό που αναμέναμε, αλλά πήρε το λόγο για να πει ότι τάχατες ο συγχωρεμένος είχε απασχολήσει με ανύπαρκτα στοιχεία, εισπάντως φυσικά την αγανάκτηση, ότι είχε απασχολήσει ο συγχωρεμένος, λέει ο Θανών, ο Γεώργιος Ξυλούρης για ζωοκλοπή. Εκεί έφτασε. Οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν θέλησαν να τοποθετηθούν δημόσια για την πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου με την οποία έπεσε η αυλαία της ανίποτης τραγωδίας που γράφτηκε το βράδυ της 2ης Μαΐου 2020 στο Περαχώρι Ανογείων και που ένα χρόνο μετά εξακολουθεί να συγκλονίζει το Πανελλήνιο.